Αλλά θα καταφέραμε να πούμε άλλο να το παιχνίδι σε δύο μέρες. Είμαστε προετοιμασμένοι και σήμερα το πιστεύω ότι θα πρέπει να το καλό που ήταν προχθές. Προσπαθήσαμε να βρούμε άλλες λύσεις, αλλά ο αντιπάλι μας σήμερα ήταν προετοιμασμένος σε κάθε φάση του αγώνα, σε κάθε άμυνα που έπρεπε να παίξει. Ήταν προσιλωμένος στο πλάνο του και τι πρέπει να κάνει έτσι ώστε να μην καταφέρουμε να βάλουμε καλό. Άρα, δεν ξέρω πώς έχεις κάνει κάτι το μάθημα με το διαφορετικό σου ρόλο, αν είναι κάτι δεν μπορώ να πω ένα τέτοιο. Πάντως θα πάρει στο 3-1 ότι είναι καλύτερη και έπαιξε τη φάση γωνιάς καλύτερο βάση της με το τελείωμα. Από εκεί και πέρα, όσο καλύτερη ή όχι είναι η άλλη ομάδα, πρέπει εμείς να παίζουμε καλύτερα, να παλεύουμε. Και θεωρώ ότι θα δω να δείτε την διαστημόσια. Δεν δείξαμε καλό πρόσωπο και θεωρώ ότι όταν δείχνεις μια τέτοια δυναμία σε μια τόσο μεγάλη ομάδα, να δεν βλέπω τους μεγάλους παίκτες με έναν τόσο καλό προπονητή, είναι σαν να τους δίνεις ένα πάτημα να παίξουν πιο σκληρά, να παίξουν πιο καλά και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο. Θεωρώ το ότι αυτά τα παιχνίδια ήταν κάτι που χάλασε την εικόνα μας και αντιδράσαμε το τρίτο παιχνίδι. Αλλά ξαναλέω ότι δεν είναι μόνο δικό μας το παίξιμο που έχουμε. Είναι ότι έπαιξε και φυσικά τρομερή άμυνα και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνουμε. Μια τελευταία ερώτηση για τον κόσμο συγκινητικός. Ναι. Σήμερα χειροκροτούσε σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού και στο τέλος ειδικά. Σίγουρα όπως είπα και στο προηγούμενο παιχνίδι, ο κόσμος ήταν εκεί δίπλα μας, να μας στηρίξει, να μας βοηθήσει με τη φωνή του, με την ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσει το ΆΣΑ. Είναι κάτι εξαιρετικό που δούμε μέσα στις τέχνες. Γενικά η ομάδα παρακολουθεί τον κόσμο και ελπίζουμε ότι στη συνέχεια μαζί όλοι θα καταφέρουμε το επόμενο μας στόχο να βρίσουμε το πρωτάθλημα. Μην μου φύγεις.